Οι μεγάλοι συγγραφείς είναι πάντα επίκαιροι, γιατί τα μεγάλα έργα μπαίνουν μέσα στο χρόνο, εγκατοικούν στο χρόνο και υπάρχουν εκεί για να μπορεί να καταφεύγει οποιοδήποτε κάθε φορά που θα το χρειάζεται αυτό το έργο. Ο Νίκος Χαζαντζάκης είναι επίκαιρος επιπλέον αυτή τη στιγμή, γιατί η βασική του θεώρηση για τη ζωή, η λεγόμενη κριτική ματιά του Χαζαντζάκη, λέει με δύο λόγια: η ζωή είναι ένας ανήφορος που πρέπει να τον ανέβουμε με τα δώρα που μας δίνει το σύμπαν, αλλά και με τα προβλήματα που επίσης μας δίνει, γιατί και τα προβλήματα μας τα χαρίζει το σύμπαν. Η κριτική του λοιπόν ματιά είναι ο άνθρωπος, αυτό προτείνει δηλαδή, ο άνθρωπος να ανέβει αυτή την ανηφορά και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που θα δει μπροστά του με αξιοπρέπεια και ανδρεία. Ακόμα κι αν πάνω από τον ανήφορο δεν υπάρχει Θεός. Έχω μια πολύ ειδική σχέση με τον Νίκο Χαζαντζάκη και είναι, ας πούμε, και ένας από τους λόγους που μπήκα σε αυτή τη διαδικασία. Ίσως και γι' αυτό βγήκε πολύ εύκολο το σενάριο. Ο Νίκος Χαζαντζάκης, ο Δομήνικος Θεοδωκόπουλος και η ταπεινότητά μου έχουμε γεννηθεί στην ίδια πόλη. Κατά περίεργο τρόπο έχουμε γεννηθεί μέσα σε ένα τρίγωνο. Ισοπλευρές μάλιστα τρίγωνο. Φαίνεται λοιπόν ότι ήταν στη μοίρα μου να κάνω αυτή την ταινία. Ο Καζαντζάκης λέει: δεν πιστεύω στην τύχη, πιστεύω στη μοίρα. Από αυτή την άποψη, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου να διαβάζει, Καζαντζάκη διαβάζει. Και πάντα, ας πούμε, τον είχα στο προσκέφαλό μου. Ο Καζαντζάκης στο προσκέφαλό του είχε πάντα σε ένα μικρό βιβλιαράκι που ήταν η κόλαση του Δάντη, εγώ είχα τον Καζαντζάκη. Το τρίτο είναι η ταινία, θα είναι μια διεθνή συμπαραγωγή εκ των πραγμάτων, διότι είναι μια ταινία ταξιδιού. Ο Καζαντζάκης πάντα ταξίδευε. Θα γίνουν γυρίσματα σε πολλές χώρες, στην Ελλάδα, στην Κρήτη βέβαια, και όχι μόνο, στη Γαλλία, στην Αυστρία, τη Γερμανία, τη Ρωσία, στο όρο Σινά, στην Αίγυπτο, και βεβαίως στην Κίνα, όπου ο Καζαντζάκης είχε μια πολύ ειδική σχέση με την Κίνα, την λάτρευε τον πολιτισμό της, εκεί πήγε να αναμετρηθεί στην ουσία με τον Βούδα, και οι Κινέζοι τον αγαπούν ιδιαιτέρως, γιατί έχει πει κάτι που το πρόσφατο Κινέζος πρέσβης του είπε και δημόσια, ότι άμα ξύσεις ένα Κινέζο από κάτω θα βρεις ένα Έλληνα, και άμα ξύσεις ένα Έλληνα από κάτω θα βρεις ένα Κινέζο.